ότι αυτό το έργο είναι ένα μνημειώδες, μια μνημειακή εργασία και επειδή αποτελεί προϊόν μιας τεράστιας εργασίας και ενός πολύχρονου μόχθου του πρώην προϊσταμένου μας, του Χρήστου Πιλάμπρου, ο οποίος είναι επί πάνω από 20 χρόνια ασχολήθηκε με τη συγγραφή αυτού του έργου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θέλαμε πολύ να έρθείτε από κοντά και να τα πούμε. Το έργο αυτό λέγεται Σαμιακά έντυπα μονόφυλλα 1832-1915. Αποτελείται από 3 τόμους με 640 περίπου σελίδες ο καθένας. Και ο κάθε ένας περιλαμβάνει, θα σας τα δείξει μετά και ο Χρήστος Ολάνδρος, περιλαμβάνει περιλήψεις σε πολυτονική μορφή και σε μονοτονική όλων των εντύπων μονοφύλων της περίοδου από το 1832 μέχρι το 1915. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ το αρχείο για την κοπιαστική εργασία που έκανε, τις διαδικασίες της οικονομικής στήριξης αυτής της έκδοσης, διότι χωρίς το αρχείο αυτή η έκδοση δεν θα μπορούσε να υπάρχει και να την παρουσιάζουμε τώρα. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες και τις δύο κυρίες που παρίστανται, την Όπια και την Αγγέλα, με τις οποίες συμπορευθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Του Βαγγέλη του Δημητριάδη, με τον οποίο καταναλώσαμε πάμπουλα οκτάωρα επί ένα εξάμεινο και πλέον για τις επανειλημμένες διορθώσεις του τόμου, διότι είχε την εξής ιδιομορφία. Η ταυτότητα των μονοφύλων έπρεπε να γραφτεί σε πολυτονικό, κάποια ονόματα έπρεπε να γραφτούν πιο έντονα και οι περιλήψεις γράφονται σε μονοτονικό. Ήταν όντως μια κοπιαστική αλλά ωραία εργασία, διότι και ταυτόχρονα διδαχθήκες. Καλά είπε η Αγγέλα ότι η ιστορία του μονοφύλου ξεκινάει για πριν από 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπήρξε και μία άλλη έκδοση μονοπύλων, δημοσίευση, σε μυαλικές μελέτες που ήταν περίπου 800 και. Και μία προηγούμενη για τα έντυπα φυλάδια του Ιστορικού Αρχείου. Εάν βάλουμε και αυτά, που είναι 12.675 μονόφυλλα, που παρουσιάζονται εδώ, συν τα άλλα, καταλαβαίνετε πόσους όγκους μονοφύλων και φυλαδίων υπάρχει στο Ιστορικό Αρχείο. Να σημειώσω ότι δεν είναι όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Καθημερινώς στις ταξινομήσεις που έχουμε στο αρχείο και που κάνουν οι συνάδελφοι και άλλοι ασκούμενοι φοιτητές, βρίσκαμε καινούργια μονόφυλλα, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν το γράφω στην εισαγωγή. Ήταν μια αρρώστια πια. Δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο. Έπρεπε τουλάχιστον αυτά τα οποία ήταν έτοιμα να βγουν.